πάμε να περάσουμε στην τελευταία ενότητα της σημερινής εκπομπής. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτή η συζήτηση δεν περίμενα ποτέ ότι θα γίνει on camera, μπροστά στις κάμερες. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα γίνει αυτή η συζήτηση με τον κύριο Ιάκωβο Παναγόπουλο που είναι εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ιάκωβε, με τον οποίο υπήρξαμε συνεργάτες. Ναι, αυτό λέγαμε και πριν, ότι είναι αρκετά περίεργο το να είμαστε μπροστά στις κάμερες τώρα πια. Ανεργάτων. Και βεβαίως είμαστε μπροστά από τις κάμερες και υπάρχει λόγος που είμαστε μπροστά από τις κάμερες. Με αφορμή μια ομιλία που θα κάνεις μεθαύριο. Την Τετάρτη, ναι. Την Τετάρτη, στις 1. Στις 1 η ώρα, στο τεχνολογικό μας. Ήχου και εικόνας, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Στο πλαίσιο του διδακτορικού σου. Ναι. Έτσι. Είμαι καλεσμένος στον κύριο Κωνσταντίνο Τηλιγάδη, που είναι καθηγητής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ναι. Και είναι μια σειρά διαλέξεων που δίνω γενικότερα και στην Ελλάδα και στην Αγγλία, που είναι στο πλαίσιο του διδακτορικού μου προγράμματος. Ναι. Η έρευνά μου ασχολείται με τον κινηματογράφο του Θόδωρου Αγγελόπουλου και με αυτό που ασχολούμαι συγκεκριμένα είναι να ενώσω το πολιτικό πλαίσιο και το ιστορικό πλαίσιο του Αγγελόπουλου με τις ταινίες του και με το συμβολισμό μέσα από τα πλάνα του. Οι συγκεκριμένες δύο διαλέξεις που γίνονται, η μία στη Κέρκυρα τη Τετάρτη, όπως είπε, στις 1 η ώρα το μεσημέρι, στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, και είναι η ίδια που θα γίνει και στη Φλόρινα την επόμενη εβδομάδα, τις 4 του μήνα, στο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και αφορά το χώρο, την αίσθηση του χώρου και των προνομιακών τόπων, όπως τους ονόμαζε ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, στις ταινίες του. Μάλιστα. Νομίζω ότι το διδακτορικό σου ήρθε και έδεσε το πολιτικό κομμάτι. Το έχεις, το υπόβαθρο το πολιτικό, το μηντιακό επίσης, οπότε. Σίγουρα, ήρθε και έδεσε, έτσι. Λοιπόν, για να μας εξηγήσεις λίγο αυτό το προνομιακούς τόπους και τους και χώρους. Και το πολιτικό πλαίσιο. Ναι, στις ταινίες του Αγγελόπουλου. Του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Γενικά ο Αγγελόπουλος μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένας καλλιτέχνης, ένας κινηματογραφιστής, ένας ποιητής της εικόνας, πιο πολύ από όλα, γιατί πάνω απ' όλα ήταν ποιητής ο Αγγελόπουλος, πέρα από κινηματογραφιστής. Ο οποίος ο προνομιακός του τόπος ήταν η Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία όπως περιγράφει και ο Βασίλης Ραφαηλίδης, ο Αγγελόπουλος είναι ο μόνος που κατάφερε να πιάσει την Ελλάδα όπως πραγματικά είναι, όπως είναι η ίδια η ιστορία της. Ομιχλώδες και σκοτεινή. Ναι. Γιατί όλοι στο μυαλό μας έχουμε μια Ελλάδα η οποία είναι παραλίες και ηλιοβασιλέματα και ναι, να περνάμε όμορφα. Και ηρωική ίσως. Ακριβώς. Αλλά ο Αγγελόπουλος είδε την πραγματική Ελλάδα και την ιστορία της, η οποία είναι πολύ ομιχλώδης. Ο προνομιακός τόπος λοιπόν για τον ίδιο τον Αγγελόπουλο ήταν η ίδια η Ελλάδα και η ιστορία που έκρυβε πίσω της. Την ίδια στιγμή είχε συγκεκριμένους τόπους με τους οποίους ασχολιόταν, όπως είναι τα καφενεία, όπως είναι ο οίκος, το σπίτι ουσιαστικά του, που έχει και βαθιές ρίζες στο ίδιο το συλλογικό ασυνείδητο της ανθρωπότητας. Και με αυτούς τους τόπους συνέδε το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο που ήθελε να βάλει στις ταινίες του. Και μπορούμε να το δούμε σε όλη την πορεία από την Αναπαράσταση, που είναι η πρώτη ταινία. Ναι. Ουσιαστικά το θέμα της πρώτης ταινίας ήταν τα χωριά της Ελλάδας, τα οποία έχουν ερημώσει από τον κόσμο και φεύγουν στη Γερμανία οι εργαζόμενοι, οι άντρες, και μένουν πίσω οι γυναίκες μαυροφορεμένες. Ναι, και το φαινόμενο της αστιφιλίας. Ακριβώς. Και το επόμενο πλαίσιο είναι η τριλογία της ιστορίας, που ουσιαστικά ο Αγγελόπουλος πιάνει από το 1935, που είναι η δικτατορία του Μεταξά, στις μέρες του 1936, δηλαδή λίγο πριν ξεκινήσει η δικτατορία του Μεταξά, μέχρι που τελειώνει και με τους κυνηγούς το 1977. Περνάει από τις μέρες του 1936 το θίασο. Εμφύλιο. Ακριβώς. Γερμανική περίοδο κτλ. Ναι. Και στους κυνηγούς, όπου ουσιαστικά ο Αγγελόπουλος περιγράφει όπως το έλεγε και ο ίδιος, το άγχος της αστικής τάξης, η οποία στην περίοδο της κατοχής και στον εμφύλιο δεν πλήρωσε ποτέ αυτά που έκανε, και οι εφιάλτες θα την κυνηγούν για πάντα. Και αυτό περιγράφεται στους κυνηγούς. Αμέσως μετά στο Μέγα Αλέξανδρο, όπου ουσιαστικά με μια ταινία που αναφέρεται στις αρχές του αιώνα και με μια μυθική φιγούρα που είναι ο Μέγας Αλέξανδρος, ο οποίος έχει στοιχεία από τον ίδιο τον Μέγα Αλέξανδρο της αρχαιότητας, από τον Άρη Βελουχιώτη, από τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη, και παρουσιάζει την απόλυτη μυθική φιγούρα, η οποία περιέχει αρχέτυπα και συλλογικές μνήμες των ηρώων όλου του ελληνισμού. Όπως ας πούμε και κομμάτια μέσα στο έργο του, τα οποία είναι από τη ζωγραφική, δηλαδή μπορούμε να δούμε κομμάτια από την αγιογραφία μέσα, που βλέπουμε ας πούμε τον Μέγα Αλέξανδρο να σκοτώνει το φίδι σαν να είναι ο Άρης Γιώργης. Ναι. Μπορούμε να δούμε κομμάτια της λαϊκής παράδοσης, της μουσικής, στο ίδιο το έργο του Μέγα Αλέξανδρου. Και ουσιαστικά με τον Μέγα Αλέξανδρο ο Αγγελόπουλος κάνει μια κριτική
στην ίδια την ιστορία που ανέλυσε στις προηγούμενες τρεις ταινίες σου, στη τριλογία της ιστορίας. Mm-hmm. Και αυτό είναι ουσιαστικά το πλαίσιο, η τριλογία της ιστορίας και ο Μέγας Αλέξανδρος, που ασχολούμαι εγώ πιο πολύ στο πλαίσιο της έρευνάς μου. Γιατί ο Αγγελόπουλος ήταν πολιτικοποιημένος και ήθελε μέσα από τις ταινίες του να βγουν μηνύματα σύγχρονα, αξιοποιώντας όμως τις διαχρονικές αξίες αυτού που λέμε ελληνικός πολιτισμός. Ναι. Ο Αγγελόπουλος ήταν πολιτικοποιημένος, ήταν ένας άνθρωπος που αυτό είναι και ένα ενδιαφέρον στοιχείο, που παρότι ο πατέρας του Αγγελόπουλου είχε συλληφθεί την περίοδο του εμφυλίου από τους αριστερούς, γιατί είχε μια διαφορετική άποψη, ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, επειδή είδε ότι οι κομμουνιστές ήταν οι μόνοι οι οποίοι πολεμήσανε τους Γερμανούς κατά την περίοδο της κατοχής και οι μόνοι οι οποίοι αντισταθήκαν στη γερμανική κατοχή, προσχώρησε στην αριστερά. Δεν ήταν οργανωμένος πουθενά. Όχι ακριβώς οι κομμουνιστές. Οι αριστεροί. Ναι. Όπως ας πούμε και στο ΕΑΜ, που ήταν μια ευρύτερη. Ναι, που δεν ήταν μόνο. Εννοείται. Mm-hmm. Απλά και ο ίδιος ο Αγγελόπουλος αυτό που έκανε, που είχε διαφορά η ιστορία που περιέγραφε μέσα από τις ταινίες του, ήταν η ιστορία από την πλευρά των ηττημένων. Το οποίο για το κινηματογράφο γενικότερα. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Η ανατροπή. Έρχεται η τέχνη να κάνει την ανατροπή στον κανόνα ότι την ιστορία τη γράφει ο ισχυρός. Οι νικητές. Το εντυπωσιακό δεν είναι μόνο ότι είναι από την περίοδο. Δεν είναι μόνο ότι είναι η ιστορία των ηττημένων, αλλά είναι η ιστορία αυτών που οι ιστορικές συνθήκες και η ιστορική πραγματικότητα του χτύπησε την πόρτα. Η ιστορία των ηττημένων ή η ιστορία των αδικημένων. Αυτά νομίζω πολλές φορές συμπίπτουν. Έτσι δεν είναι. Αρκετές φορές συμπίπτουν. Ναι. Και επειδή γενικότερα η περίοδος του εμφυλίου πολέμου είναι σκοτεινή. Είναι σκοτεινή και είναι και μια περίοδος ταμπού. Ακριβώς. Και είναι και μια περίοδος ταμπού. Και το εντυπωσιακό με το. Ήμουνα σε ένα συνέδριο στιπάντιο που αναλύει τα χρόνια του 43-46, που είναι και η περίοδος της Λευκής Τρομοκρατίας. Ναι. Ο εμφύλιος, παρότι οι νικητές ήταν η δεξιά καθαρά, δεν έχει αναλυθεί από την πλευρά της δεξιάς. Δηλαδή δεν έχουμε μεγαλώσει κι εμείς και στα σχολεία με την πλευρά των νικημένων. Και αυτό, ας πούμε, στην αγγελοπολική ιστοριογραφία μπορούμε να το δούμε με τη λογική του ότι τα εγκλήματα που γίνανε ήταν τόσα πολλά που η ίδια περίοδος δεν μπορεί να αναλυθεί όσο θα έπρεπε. Τώρα έχει ανοίξει σαν δεδομένο ανάλυσης. Ναι. Μα συνήθως η ιστορία ανοίγει μετά από 50-70 χρόνια. Ακριβώς. Γιατί υπάρχουν ακριβώς όσο υπάρχουν πρωταγωνιστές που ζουν, βρίσκονται εν ζωή περισσότεροι, υπάρχει και αυτό υπάρχουν τα ταμπού που δεν επιτρέπουν έτσι να ανοίξει η ιστορία και να την προσεγγίσει με ένα ουδέτερο μάτι. Πρέπει να προσεγγίζουμε την ιστορία και με την επιστημονική μεθοδολογία και όχι με κάποιες προειδεάσεις που πάντα υπάρχουν οι προειδεάσεις. Έτσι. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Αγγελόπουλος χρησιμοποίησε την ίδια τη δικτατορία των συνταγματαρχών αργότερα, ακριβώς για να δώσει ένα αντιδιδακτορικό μήνυμα, αναλύοντας τη ρίζα του προβλήματος αυτής της δικτατορίας. Δηλαδή, ας πούμε, μέχρι το 1936 γυρίστηκαν εξ ολοκλήρου την περίοδο της Χούντας. Ένα κομμάτι του θειάσου γυρίστηκε και επίσης την περίοδο της Χούντας. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον στο κομμάτι του, ο Αγγελόπουλος της μέρας του 1936 έλεγε ότι και εγώ ίδιος αυτολογοκρίθηκα και προσπάθησα να βάλω το κομμάτι της κριτικής μου στη δικτατορία μέσα από τα μάτια, από τα βλέμματα και από τις κινήσεις, γιατί δεν μπορούσα να τα πω με λόγια. Και γι' αυτό μετά εξελίχθηκε και έγινε η φόρμα του όπως έγινε. Ναι. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό που λέει ότι στην πρώτη προβολή από τις μέρες του 1936 ήταν στο κινηματογράφο και ήταν οι χαφιέδες μέσα, έτσι. Ναι. Και το κοινό ρώταγε, σε αυτή τη σκηνή εννοούσατε αυτό που πιστεύουμε? Και λέει αυτός, ναι. Χωρίς να λέει όμως ούτε τι πίστευε, ούτε το κοινό να ρωτάει. Ναι. Οπότε ναι. Δεν έγινε τίποτα, γιατί. Και δεν έλεγε και τίποτα. Οι χαφιέδες δεν καταλάβαιναν τι ήθελε να πει ο ποιητής. Ναι, και την ίδια στιγμή δεν μπορούσαν να το κατηγορήσουν για κάτι, γιατί ήταν τελείως συμβολικό. Δεν είχαν κάποιες απτές εξηγήσεις για το τι γίνεται. Αλλά ναι, νομίζω ότι η ιστοριογραφία με τον τρόπο που αναλύθηκε από την αγγελοπολική φόρμα πιάνει με ένα διαλεκτικό τρόπο, με μια μαρξιστική ανάλυση της ίδιας ιστορίας. Και αυτό το βλέπουμε και από τις επιρροές που έχει ο Αγγελόπουλος από τον Μπέρτολ Μπρέχτ. Ειδικά στις πρώτες τρεις ταινίες του. Δηλαδή, άμα παρατηρήσεις το θίασο, οι σκηνές που υπάρχει το πλαίσιο της αποστασιοποίησης, δηλαδή που ο ηθοποιός μιλάει μπροστά στη κάμερα, ή ότι έχει μια κυκλική αφήγηση, η ταινία ξεκινάει όπως αρχίζει, θυμάσαι, μπροστά από το σταθμό με τα τρένα, όπως και στους κυνηγούς που βρίσκουν το πτώμα του Αντάρτη το 1977 και τελειώνει πάλι θάβοντας το πτώμα του Αντάρτη, αφήνοντας ουσιαστικά την ιστορία μετέωρη σαν να μην συνέβη ποτέ.
Ή σαν να συμβαίνει συνέχεια σε κύκλους. Ναι. Και είναι τελικά αυτό που είπε ο Μπρέχτ, ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε τη λογική που έχει η τέχνη των μπουρζουάδων και να φτιάξουμε μια διαφορετική, η οποία θα ανατρέψει το common sense, όπως έλεγε. Ναι. Βεβαίως, ο Μπρέχτ ήταν πολύ πιο, σε εισαγωγικά, το επιθετικός και πολύ πιο σαφής. Ο Αγγελόπουλος, έχω την αίσθηση ότι μέσα από το έργο του θέλει να βάλει και το κοινό σε μια διαδικασία να εξάγει τα δικά του μηνύματα και όχι να του τα δώσει, ξέρεις, με έναν τρόπο σαφή και να ως καθοδηγητής. Ναι. Αυτό να σου πω την αλήθεια, το έκανε και ο Μπρέχτ. Δηλαδή, με αυτή τη λογική, ο Μπρέχτ καταρχάς είχε διαφωνήσει με το αριστοτελικό μοντέλο της αφήγησης που υπήρχε στο μπουρζουάδικο θέατρο. Mm-hmm. Δηλαδή, διαφώνησε με τη γραμμική μορφή της ιστορίας, της αφήγησης, ναι. Διαφώνησε με την κάθαρση. Γιατί πίστευε ότι ο θεατής δεν πρέπει να φύγει με αίσθημα ικανοποίησης και. Στενοχωρήθηκε ο Ευρυπίδης. Ήθελε ο ίδιος ο θεατής να φύγει με άγχος και να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που συμβαίνει στο θέατρο συμβαίνει και στη πραγματικότητά του. Ναι. Οπότε με αυτή τη λογική να αλλάξει αυτό που έλεγε το common sense, δηλαδή να αλλάξει την κοινή λογική που υπήρχε στην κοινωνία. Ότι είμαστε έτσι όπως είμαστε και αυτό είναι, αυτό ισχύει, έτσι λειτουργούμε. Ναι. Αυτό το τρόπο πιστεύω ότι και ο ίδιος ο Αγγελόπουλος ήθελε να αλλάξει την κοινή λογική και στον κινηματογράφο, με απότερο σκοπό φυσικά να εξάγει συγκεκριμένα μηνύματα τα οποία φυσικά το κοινό θα τα βγάλει μόνο του εν τέλει, ναι, γιατί ναι. Αυτή είναι και η έννοια της τέχνης. Ναι, αλλά εδώ βεβαίως υπάρχουν και οι κίνδυνοι το κοινό να μην έχει καταλάβει ακριβώς το μήνυμα που θέλει να περάσει μέσα από το συγκεκριμένο έργο. Γι' αυτό ο κινηματογράφος είναι εκπαίδευση. Γι' αυτό, αυτό ήθελα να πω, ότι τελικά ο κινηματογράφος είναι εκπαίδευση. Και το έχουμε δει αυτό σε πολλές περιπτώσεις, Ταρκόφσκι. Σίγουρα. Που νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε το έργο του Ταρκόφσκι, είναι παράλληλο με το έργο του Αγγελόπουλου. Εννοείται. Η διαφορά του έργου του Αγγελόπουλου είναι καταρχάς οι επιρροές από τον Μπρέχτ που έχει και καταρχάς το ελληνικό στοιχείο. Το οποίο βγαίνει από το έργο του Αγγελόπουλου στο οτιδήποτε. Όπως είπαμε πριν, στο κομμάτι του πολιτισμού, της ζωγραφικής, της μουσικής παράδοσης, της λογικής μνήμης, που ουσιαστικά αυτό ήταν και ο απότερος σκοπός του ίδιου του Αγγελόπουλου. Θεωρούσε ότι όσο υπάρχει συλλογική μνήμη, υπάρχει ιστορία, και όσο υπάρχει ιστορία, υπάρχει πολιτική. Και με αυτή τη λογική προσπαθούσε να ξυπνήσει συλλογικές μνήμες που υπάρχουν σε όλους μας. Και γι' αυτό, ας πούμε, για παράδειγμα, στο Θίασο, οι ήρωες του Θιάσου ή όλοι οι ήρωες του Αγγελόπουλου, που λίγο πολύ φαίνεται λες και είναι ο ίδιος ήρωας. Ναι. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν βλέπεις τις πρώτες ταινίες και βλέπεις μετά την τριλογία της Σιωπής, ο Κατράκης, ας πούμε, στο Ταξίδι στα Κύθυρα, θα μπορούσες να πεις ότι είναι ένα μέλος του Θιάσου. Θα μπορούσε να είναι ένας μέλος του Θιάσου, ο οποίος μετά όμως η ιστορία έχει προχωρήσει και γυρνάει πίσω στο τόπο του και βρίσκει ουσιαστικά ένα τόπο ο οποίος δεν είναι αυτός που πολέμησε. Ναι. Δεν βρίσκει ουσιαστικά μια πατρίδα. Mm-hmm. Και γι' αυτό οι ίδιοι ήρωές του δεν είναι ο ήρωας της ιστορίας, δεν είναι άνθρωποι που επηρεάζουν την ιστορία. Είναι αυτούς που ουσιαστικά η ιστορία βρέθηκε στο δρόμο τους, θέλουν δεν θέλουν. Και αντιμετωπίζουν και τα δυνά τους. Και γι' αυτό τα μέλη του Θεάσου. Έχουμε από το κομμουνιστή που πεθαίνει που πολεμάει στο βουνό, έχουμε μέχρι το χαφιέ της ασφάλειας, μέχρι τη Χρυσοθέμη, η οποία χρησιμοποιεί το σώμα της για να βγάλει το λάδι και το κρασί στην περίοδο της κατοχής. Δηλαδή, έχουμε πολλών λογιών προσωπικότητες, οι οποίες πολλές από αυτές δεν απορρέουν και έναν ηρωισμό από μόνοι τους, αλλά είναι οι ίδιοι ήρωες της ιστορίας, γιατί είναι καθημερινοί και μπορεί να συνδεθεί το κοινό μαζί τους. Ναι. Απλά έχω μία ένσταση όσον αφορά την συλλογική μνήμη, έτσι όπως λειτουργεί. Υπό την έννοια ότι πολλές φορές, αν θέλεις να προσδιορίσεις το μέλλον σου, αυτό γίνεται μόνο όταν το σχεδιάσεις. Και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να ενταχθεί μέσα σε αυτό που λέμε συλλογική μνήμη. Πώς μπορεί να λειτουργήσει το άτομο όταν έχει συλλογική μνήμη. Ναι. Συλλογική μνήμη είναι γενικότερα ένα γεγονός το οποίο, εντάξει, αρχικά το είχε αναλύσει ο Γιούγκ στο κομμάτι του συλλογικού ασυνείδητου. Ναι. Αλλά στο πλαίσιο που θεωρεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένα αρχέτυπα και μοτίβα,
τα οποία υπάρχουν στο υποσυνείδητο όλης της ανθρωπότητας από οποιοδήποτε πολιτισμό αν προέρχεται. Ναι. Και πάνω σε αυτό το μοντέλο στηρίχθηκε η αριστοτελική ανάλυση του σεναρίου, που αργότερα έχει εξελιχθεί στο χολιγουδιανό κινηματογράφο που ξέρουμε σήμερα. Έτσι. Η συλλογική μνήμη της ιστορίας όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο ακόμα και εμείς, η γενιά μας, δεν έχει ζήσει πόλεμο. Έτσι, ναι. Την ίδια στιγμή όμως έχω μνήμες. Έχει προσλαμβάνουσες. Ναι, έχω μνήμες και έχω. Αυτό λέω. Αυτό, ακριβώς. Ο ρόλος του ατόμου ακριβώς, σε αυτό που λέμε. Ακριβώς. Είναι διαφορετικές, δηλαδή μπορεί να προερχόμαστε από άλλες καταβολές, αλλά είναι μια μνήμη η οποία βγαίνει βία και υπάρχει μέσα μας. Ακόμα και από όποια πλευρά και αν προέρχεσαι πολιτικού πλαισίου. Είναι μια μνήμη η οποία όσο καταπιέζεται από την ίδια την άρχουσα τάξη υπάρχει και θα βγει κάποια στιγμή. Αρκετά βία. Και ο Αγγελόπουλος προσπαθούσε αυτό το κομμάτι να ξυπνήσει τις συλλογικές μνήμες. Έτσι ώστε να θυμηθούμε την ιστορία μας και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη που είχαμε κάνει τότε. Έχεις μιλήσει με συνεργάτες ή με το περιβάλλον του Αγγελόπουλου. Ναι, και ήταν φοβερή εμπειρία. Γενικότερα έκανα έρευνα αρχείου ένα μήνα στην Αθήνα, στο γραφείο του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ναι. Ήταν μια φοβερή εμπειρία και να γνωρίσω τους οικείους του και την οικογένειά του και ανθρώπους που δουλέψαν μαζί του. Έχω τη χαρά να συνεργάζομαι και με την κυρία Ειρήνη Στάθη στο πλαίσιο του διδακτορικού μου, που είναι μια από τις βασικές ακαδημαϊκούς που ασχολούνται με το έργο του Αγγελόπουλου. Ναι. Και κάνω ένα ντοκιμαντέρ επίσης και στο πλαίσιο του διδακτορικού, οπότε θα πάρω και συνεντεύξεις με αυτά τα άτομα. Και ήταν μια φοβερή εμπειρία και να δω χειρόγραφα και να δω το χώρο που δούλευε και να πάρω και πληροφορίες πολύ σημαντικές και για την ίδια την έρευνα. Αλλά ξέρεις, το ζήτημα με τον Αγγελόπουλο είναι ότι δεν είναι. Ακόμα και να το κάνει σαν δουλειά, δεν είναι δουλειά. Δηλαδή, τον Αγγελόπουλο ή τον αγαπάς ή δεν μπορείς. Έτσι. Ναι. Και επειδή. Είναι αυτό που λέμε. Έχει το χαρακτηριστικό του star. Ανθρώπους που λατρεύουν τον Αγγελόπουλο και άλλοι που λατρεύουν να μην τους αρέσει ο Αγγελόπουλος. Να. Αλλά νομίζω ότι ο Αγγελόπουλος είναι τελικά μια εμβληματική μορφή και δεν ξέρω, ίσως είμαι υπερβολικός αν πω ότι είναι ο σύγχρονος ελληνικός κινηματογράφος. Είναι και θεωρώ είναι ο μοντέρνος κινηματογράφος. Ναι, και είναι και μια εθνική κληρονομιά της Ελλάδας. Δηλαδή και όλας και την περίοδο που βγαίναν τα έργα του, ακριβώς λόγω της πολιτικής χρειάς του. Δηλαδή το 77, για παράδειγμα, όταν κατέβαινε όταν είχε βγάλει τους κυνηγούς, η κυβέρνηση του Εύρετ, ας πούμε, είχε πρόβλημα τότε και έλεγε, ας πούμε, ότι... Το 77. Και λέγανε, ας πούμε, τους κυνηγούς να κατέβει με γαλλική σημαία, αλλά δεν το δέχτηκε ποτέ. Γιατί είναι Καραμαλή, καθαρά... κυβέρνηση Καραμαλή. Καραμαλή, ναι. Γιατί είναι νερό καθαρά ελληνικό. Δεν θα μπορούσε να κατέβει με άλλη σημαία στις Κάνες, για παράδειγμα. Ναι. Και πραγματικά θεωρώ ότι είναι μία από τις βασικές κληρονομιές, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι είναι ο μόνος ο οποίος κατάφερε να εξηγήσει και να κοιτάξει και να δει την Ελλάδα όπως πραγματικά είναι. Την Ελλάδα της απαρχίας, την Ελλάδα των μαυροφορεμένων γυναικών και την Ελλάδα της ομίχλης ουσιαστικά, όπως είναι και η ίδια της ιστορία. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι μας είπες ελάχιστα πράγματα. Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε... Όχι, και σε σχέση με όλα αυτά που έχεις προγραμματίσει και που κάνεις και που έχεις κάνει, γιατί είναι και κάποια ντοκιμαντέρ που έχεις κάνει. Ναι, είχα μια μικρή... Ελπίζω να μας δοθεί η ευκαιρία να δούμε και εδώ κάποιες από τις δουλειές σου, όπως αυτό το ντοκιμαντέρ για τους πρόσφυγες, έτσι, που ήταν και μια εμπειρία νομίζω για σένα. Ήταν φοβερή εμπειρία, το γυρίσαμε πέρσι, ήταν ένα ολόκληρο καλοκαίρι, λέγεται ένα καλοκαίρι στην Ελλάδα, θάλασσα, παραλία και πρόσφυγες. Ναι. Και πιάνει από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο, που παρατηρήσαμε ουσιαστικά μέσα στα ίδια τα camp στη Λέσβο και στην Αθήνα, ένα ολόκληρο καλοκαίρι το πώς άλλαξε, που δεν άλλαξε, η κατάσταση με το κομμάτι του προσφυγικού και μπήκαμε μέσα, γνωρίσαμε τον κόσμο, μιλήσαμε, μεταφέραμε εμπειρίες και προβλήματα που είχαν. Και τώρα αυτό το ντοκιμαντέρ έχει τελειώσει το μοντάζ του και θα βγει το επόμενο διάστημα σε αίθουσες. Ωραία. Λοιπόν, η ομιλία, η εκδήλωση είναι αυτή την Τετάρτη στις 1
στην αίθουσα πια του ήχου και εικόνας. Αίθουσα 4. Αίθουσα 4. Στο, και, ναι. Στο ήχου και εικόνας και είναι στη Φλόρινα, τις 4 του μήνα, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Φλόρινα. Η Φλόρινα ίσως είναι ένας από τους τόπους που αγαπούσε να κάνει ταινίες ο Αγγελόπουλος. Η Φλόρινα είχε πάθος με την ίδια τη Φλόρινα και μάλιστα και στη Φλόρινα είχε αντιμετωπίσει και πολλά προβλήματα, έτσι. Με την εκκλησία. Ναι, στο μετέωρο βήμα του Πελαργού ήταν ο Μαστρογιάννης στην κεντρική πλατεία και φωνάζανε με μεγάφωνα για να φύγει ο Αγγελόπουλος από εκεί. Και, έχει ζήσει. Μάλιστα. Καταστάσεις. Ωραία. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Ελπίζω να κάνεις κάποια στιγμή και ένα ντοκιμαντέρ για αυτούς που δεν αντέχουν το ποτό. Αυτό ήταν μπηχτή. Αυτό ήταν μπηχτή. Λοιπόν, εντάξει, μπορώ να σε βοηθήσω. Θα συμμετέχεις όμως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Ιάκωβε, και θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Φινίτο. Για σήμερα θα τα πούμε αύριο πρωτοθεώς στις 2. Καλό απόγευμα.